Κύριε Μαυρίδη, είμαστε εδώ για να πούμε δύο λόγια για το πρόσφατο δελτίο τύπου που έβγαλε η πυροσβεστική υπηρεσία ΚΟ, διότι παρόλο που έχει μπει πια το φθινόπωρο για τα καλά και οι μεγάλοι κίνδυνοι θεωρητικά ίσως και να έχουν περάσει για πυρκαγιές, εξακολουθεί να ισχύει η αντιπυρική περίοδος και ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε μπορεί να εξελιχθεί μια μεγάλη πυρκαγιά. Πείτε μας εσείς δύο λόγια. Ναι, καλημέρα και από εμάς. Όπως αναφέραμε και στο δελτίο τύπου μας, η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εκδηλωθεί αρκετές δασικές και αγροδασικές πυρκαγιές, κυρίως όμως κατά την καύση υπολοιμμάτων καλλιεργειών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι συμπολίτες μας έχουν προβεί σε διάφορα κλαδέματα καλλιεργειών, είτε στο μάζεμα ελιών που έχουμε μπει αυτή την τωρινή περίοδο, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί αρκετές αγροδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα και δεν είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία εβδομάδα είχαμε 320 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι προσεκτικοί. Ακόμα η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Δεν έχουν έρθει τα πρωτοβρόχια του φθινοπόρου που περιμένουμε. Έχουμε ισχυρούς ανέμους αυτή την εβδομάδα και συνεχίζουν όλη την εβδομάδα, 6-7 μποφόρ βορειοδυτικοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, και φυστώ την ιδιαίτερη προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι το φετινό καλοκαίρι για το νησί μας ήταν ένα σχετικά ήρεμο καλοκαίρι. Ήμασταν έτσι, ίσως και με τις τόσες προτροπές που κάνατε και τόσες συμβολές που δίνατε κι εσείς και η πολιτική προστασία και γενικά όλα τα σώματα ασφαλείας. Ο κόσμος μάλλον σας άκουσε και δεν είχαμε δυσάρεστες εξελίξεις. Αυτό είναι γεγονός και το διαπιστώνουμε και τώρα. Ακόμα δεν έχουν προβεί δηλαδή σε καύσεις καλλιεργειών, υπολείμματων καλλιεργειών, και αυτό οφείλεται και σε εσάς, στη δουλειά που κάνετε και εσείς, αλλά και σε όλους τους φορείς στη συνεργασία που έχουμε και με την εθελοντική ομάδα της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, την ελληνική ομάδα διάσωσης, τη Λέσχη Καταδρομών, τον Ερυθρό Σταυρό. Όλοι παίζουν το ρόλο τους και ο κόσμος πλέον είναι συνειδητοποιημένος, θα έλεγα, και δεν προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες και να έχουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα φέτος. Και επίσης να πω και για τη ΔΕΗ ότι έχει προβεί σε καθαρισμούς από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου και αυτό έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.